Έτσι ο Αινίας δέχεται στο ισχύον, στο γοφό δηλαδή, ένα τραύμα που σχίζει τους μύες, τους στένοντες. Δεν ξέρω ποιος άλλος πολεμιστής πληγώθηκε κοντά στα σφυρά, στα κότσια. Θα μπορούσαν να είναι χωρίς αμφιβολία οι τένοντες. Ο Όμηρος χρησιμοποιεί την ίδια λέξη. Όταν πρόκειται για τους διάσημους τένοντες του Αχιλλέα, που δεν έγινε γνωστή από το όνομα αυτό ούτε από τον Ιπποκράτη ούτε από τον Όμηρο, δεν υπάρχει αμφιβολία πως στην Ιλιάδα, στη ραψοδία Χ, όταν ο Αχιλλέας στην αχαλήνωτη νίκη του για να προσδέσει στο άρμα του το σώμα του Έκτορα, του περνά οι μάντες ανάμεσα στους αστραγάλους και τους τένοντες, αναφέρει απλώς τον τένοντα του ποδιού. Αυτή ήταν λοιπόν η ονομασία των μειών, γενικώς, και ο τένον δίνει απλώς την ιδέα της τεντωμένης χορδής. Το τμήμα όμως που είναι καθαρά μειώδες ονομάζεται με άλλο όνομα, μειών, από όπου βγαίνει η λέξη μειολοζή, μειολογία. Έτσι βλέπουμε πως η λέξη αυτή που αναζητήσαμε με τόσο κόπο στον Ιπποκράτη και στον Κτησία έχει μια καταγωγή πολύ πιο παλιά. Ο Όμηρος δίνει μεγάλη προσοχή και δεν τη χρησιμοποιεί παρά για μάζες πραγματικά μυϊκές. Στη ραψοδία Π 321 ο Θρασιμίδης δίνει ένα χτύπημα στον Μάρη ψηλά στο βραχίωνα που ξεχωρίζει τους μύες από το οστούν. Πριν τον χτυπήσει επρόφθασε ο ισόθεος Θρασιμίδης και με τη λόχη έβρικε τον Μάρη στον ώμο. Στην άκρη του βροχίωνος τους ποντικούς του κόφτη και σπάει το κλειδοκόκαλο. Πρόκειται για τον Δελτοειδή Μη. Λίγο πριν, στο Π 313, ο Φιλίδης και με λόγχη το πίσω μέρος χτύπησε τους κέλους που του ανθρώπου εκεί χοντραίνει ο ποντικός. Όλα τα νεύρα η λόγχη έσκησε. Προφανώς αφορά τους μύες της γάμπας. Πρέπει να σημειώσουμε πως η λέξη μη στον Ιπποκράτη και στον Κτησία δεν έχουν πιο ακριβή έννοια. Ο Ιπποκράτης μιλά για το μη του βραχίωνος και όλη τη μυϊκή μάζα του βραχίωνος. Ο Κτησίας λέει πως ο Καμβύσης δέχθηκε μια πληγή στον μη του μυρού. Πολύ αργότερα η ανατομία κατάφερε τελικά να ξεχωρίσει έναν συγκεκριμένο μη. Υπάρχει μια τελευταία λέξη που δυσκόλεψε σημαντικά τους μεταφραστές και έγινε η αιτία πολλών παρανοήσεων τόσο στον Όμηρο όσο και στον Ιπποκράτη. Είναι η λέξη νεύρον. Από αυτήν εμείς δημιουργήσαμε τη λέξη nerf και στη δική μας χονδροειδή γλώσσα, παρατηρήστε, ένας Γάλλος θεωρεί τη γλώσσα του χονδροειδή. Είναι πολύ σημαντικό για μας αυτό, έτσι. Εμείς την ονομάζουμε εκλεπτισμένη και όλα αυτά, αλλά οι ίδιοι Γάλλοι θεωρούν χονδροειδή συγκρίνοντάς με την ελληνική. Διατήρησε λοιπόν κάτι από την αρχαία της έννοια. Τα λεξικά ερμηνεύουν τη λέξη ως μυς, τένοντας, λίγκαμε, νεύρο. Αναζητώντας την καταγωγή της βλέπουμε πως έχει έννοια, την έννοια της χορδής. Έτσι ο Όμηρος τη χρησιμοποιεί πάντα στον πληθυντικό. Να μην ξεχνάμε ότι τα νευρά είναι η χορδή του τόξου. Αλλά τα νευρά... Είναι νευρά. Η χορδή του τόξου. Άρα λοιπόν οι χορδές των τόξων κατασκευάζονταν από νεύρα. Και ως παλιός ταινίστας ξέρω ότι οι παλιές ιρακέτες φτιάχνονταν από νεύρα γάτας, από έντερα γάτας. Υπάρχει ένα απόσπασμα που η έννοια αυτή αποσαφηνίζεται. Ο άφικλος δέχεται ένα χτύπημα από δόρυ στους μύες της γάμπας, όπως γράφει ο ποιητής Φιλίδης. Φιλίδης ο άφικλον εφορμηθέντα δοκεύσας εύθυ ορεξάμενος πρυμνών σκέλος, ένθα πάχιστος μειών ανθρώπου πέλετε. Περι δε έγχεως εχμή νεύρα διεσχίστη. Αυτά τα νεύρα στον πληθυντικό τοποθετημένα στους μύες της γάμπας, στον ενικό αντιπροσωπεύουν μήπως κάτι άλλο πέρα από ένα σύμπλεγμα μυϊκών ινών. Μετά τους μύες είναι τα αγγεία. Ο Όμηρος δεν γνωρίζει παρά τη λέξη φλέψ, που ήταν ακόμη ο γενικός όρος της εποχής του Ιπποκράτη. Σήμερα χρησιμοποιούμε ήδη μερικές φορές τη νέα λέξη αρτηρία. Αντίλοχος δε θώωνα μεταστραφέντα δοκεύσας ούτας επαΐξας από δε φλέβα πάσαν έκερσεν ήταν αθώτα θέουσα διαμπερές άφχεν ή κάνει την αποπάσαν έκερσεν. Δηλαδή, ο αντίλοχος τον θώωνα καθώς στρεφόταν καιροφυλακτήσας τον έπληξε πηδώντας και του έκοψε όλη τη φλέβα.
που από τα νότα διατρέχουσα διαμπερός στον αυχέ να φτάνει. Αυτήν την έκοψε όλην. Έρχονται αμέσως τα οστέα με ένα δυνατό αξιοσημείδωτο επίθετο, τα λευκά οστέα. Λευκά οστέα πίθεται όμβρο, λέει στην Οδύσσια στο Α164. Τα λευκά του οστά σαπίζουν από τη βροχή. Θα πούμε αργότερα πώς αποκαλύπτεται στους ανθρώπους αυτή η λευκότητα των οστών. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ πως η οστεολογική ονοματολογία είναι εξαιρετικά φτωχή. Στον Όμηρο δεν βρίσκω παρά δύο οστά με το δικό τους ειδικό όνομα. Είναι η κλής και τα σφονδύλια. Μυελός αύτε σφονδυλίων έκπαλθε. Ο μυελός από τους σπονδύλους εκτινάχθηκε. Στην Οδύσσια οι σπονδυλοί παρουσιάζονται με την απλή ονομασία αστράγαλοι. Εκδέ η αυχήν αστραγάλωνε άγιοι. Τον ρέβαλε κεφαλίστε και αυχένος εν συνεοχμό νία των αστράγαλων. Στο ξύ 465. Τον έβαλε στην συνοχή κεφαλής και αυχένος στον τελευταίο σπόνδυλο. Μία λέξη που αργότερα θα χαρακτηρίζει τα οστά της πτέρνας ή το βραχείο οστό της πτέρνας. Μπορούμε να σκεφτούμε πως τα τμήματα που συνιστούν τις αρθρώσεις, το κρανίο ή τις οστέινες κοιλότητες, είχαν ακόμη περισσότερο παραμεληθεί. Υπάρχει όμως μια περίεργη εξαίρεση για την κοτήλη. Από τη λέξη κοτήλη βγαίνει τη λέξη κουτάλι. Σήμερα την κοιλότητα του οστού που δέχεται τον κόνδυλο άλλου οστού. Ο Διομήδης έριξε στον Ενία μία από τις μεγάλες πέτρες που δύο σημερινοί άνθρωποι με τα βία στα σήκωναν. Χειρόλιθο έλαβε στο χέρι ότι δίδεις μέγα έργων αφού αυτόν δύο άντρες δεν μπορούσαν να φέρουν από τους τωρινούς θνητούς. Αυτός όμως εύκολα τον έβαλε μόνος. Έβαλε κατά του Ενία στο ισχύον εκεί όπου ο μυρός στο ισχύο στρέφεται και κοτήλι το αποκαλούν και του έφλασε την κοτήλι και έσπασε και τους δύο τένοντες, απέτσισε το δέρμα ρινών ο τραχής λίθος. Ε302-308. Αυτό που είναι το πιο χαρακτηριστικό είναι πως ο Ιπποκράτης δεν έχει περισσότερο ολοκληρωμένη ανατομική γλώσσα. Δεν γνωρίζει τα υγρά του οργανισμού, ούτε την ολένη, ούτε το μυριαίον οστούν, παρά μόνο το οστό του βραχίωνος, το οστό του μυρού κλπ. Αυτό που ξεγέλασε τους μεταφραστές είναι πως οι αόριστοι όροι της κοινής γλώσσας έγιναν αντικείμενο σφετερισμού πολύ αργότερα από τους ανατόμους, με μια έννοια πολύ πιο ακριβή από την οστεϊκή ονοματολογία. Έτσι ο γοφός στον Όμηρο ονομάζεται ισχύον, κάτι που δεν αντιστοιχεί επακριβώς στο ισχύον που περιγράφουμε σήμερα. Στις μεγάλες κοιλότητες βρίσκονται τα έγκατα. Έπειτα δε θέμα και έγκατα πάντα λαφίσει. Έπειτα το αίμα και τα εντόστια πάντα καταπίνει. Στο λάμδα 175 και στο ρο 64. Κάποια λεξικά τα μεταφράζουμε τη λέξη εντόστια. Στη Βάτρα Χωμιομαχία ένας άτυχος ποντικός δέχθηκε από έναν ηρωικό βάτραχο ένα χτύπημα από δόρυ στο μέσο της κοιλιάς του. Τα έγκατά του χύθηκαν στο έδαφος. Πρόκειται χωρίς άλλο για τα εντόστια. Στην Ιλιάδα όμως ο Οδυσσέας δέχεται στους πνεύμονες ένα χτύπημα που θα ήταν σοβαρό εάν η Αθηνά, λέει ο ποιητής, δεν εμπόδιζε το δόρυ να διεισδύσει μέχρι τα έγκατα. Εδώ η λέξη αντιστοιχεί ξεκάθαρα στα πνευμόνια και γενικά σημαίνει τα εντόστια ή τα σπλάχνα. Αυτή είναι η γενική ανατομία. Για να βάλω μια τάξη στην ανατομία των διαφόρων περιοχών, θα ακολουθήσω τη σύγχρονη μέθοδο και θα μελετήσω πρώτο τον κορμό από το κεφάλι έως τη λεκάνη, πριν περάσω στην περιγραφή των μελών. Το κεφάλι, η κεφαλή ή η κάρη, συμπεριλαμβάνει το κρανίο και το πρόσωπο. Το κρανίο, λέξη που χρησιμοποιείται περισσότερο σπάνια στον Ιπποκράτη παρά στον Όμηρο, δεν σημαίνει το οστεώδες μέρος, αλλά απλώς την κρανιακή περιοχή. Αυτό αποδεικνύεται σε ένα απόσπασμα στο οποίο ο Όμηρος μιλά για το σημείο από το οποίο ξεκινά η χέτη του αλόγου. Το κρανίο είχε διαρρεθεί σε τέσσερις περιοχές. Έτσι μπροστά υπάρχει το μέτωπο, ο δε προσιόντα μέτωπον ρινός υπερ ποιμάτης, στο νι 615, και αυτός καθώς προσερχόταν στο μέτωπο πάνω χτύπησε στο ίστατο της μύτης.
Ψηλά υπάρχει το βρέγμα ή βρεχμός. Πίσω υπάρχει η ηνιακή περιοχή, το ηνίον, στο ε73, και τέλος στα πλευρά η κόρση ή κρόταφος στο δ502. Η πρώτη λέξη έχει απαξιωθεί, είναι όμως εύκολο να ξαναβρούμε το εντύπωμα της δεύτερης στο δικό μας κροταφικό μη. Υπάρχει ακόμα η περιοχή του αυτιού που αποτελεί κατά κάποιο τρόπο το πέρασμα από το κρανίο στο πρόσωπο. Για το πρόσωπο έχουμε τις περιοχές του αυτιού, της μύτης, του στόματος, την περιοχή των σιαγώνων, τον γνάθμο και την περιοχή που βρίσκεται το πηγούνι, ο ανθερεών. Μπροστά του κάθισε και έλαβε τα γόνατά του, η Θέμης, με το αριστερό της χέρι, ενώ το δεξί κάτω από το πηγούνι, η ανθερεώνος ελούσα, στο α501. Τα τραύματα της περιοχής αυτές είναι ποικίλα. Θα αναφέρω μόνον έναν ισχυρό χτύπημα του Διομήδη που έριξε στον πάνδαρο ένα μικρό δόρυ που χτύπησε την κόγχη του ματιού, διέσχισε τα ρουθούνια του και το στόμα, έσπασε τα δόντια του, έκοψε τη γλώσσα και βγήκε από την περιοχή του ανθερεώνος. Και αυτό γιατί ο πάνδαρος το έριξε από πάνω. Τι είχε πει? Ήταν βλάσφημος. Ναι. Διέριξε τους όρκους. Ναι. Πολλές φορές θα διαβάσουμε στην ιστορία ότι κάποιους από τους πρωταγωνιστές κάποιες επιχείρησης πυροβολήθηκε στο στόμα. Ας θυμηθούμε στη Γαλλική Επανάσταση. Ένας από τους πρωταγωνιστές πυροβολήθηκε στο στόμα γιατί είχε πει πολλά. Αυτή είναι η εξωτερική ανατομία του κεφαλιού. Στο εσωτερικό περικλείει τον εγκέφαλο, λέξη πολύ αρχαία όπως βλέπουμε, που είναι ηλικία άνω των 3.000 ετών, που η εισαγωγή της στη γλώσσα μας δεν υπερβαίνει τα 50 χρόνια. Όποια και αν είναι η ανατομική σημασία του κρανίου και του προσώπου, η χειρουργική του περιγραφή είναι αρκετά απλή και δεν είναι εκεί οι σύνθετες περιοχές που απαιτούν το σκαρπέλο του ανατόμου, όπως για παράδειγμα ο λαιμός. Ο λαιμός είναι μία από τις περιοχές του ανθρωπίνου σώματος, η πιο σύνθετη εξαιτίας των στοιχείων του, πιο σημαντική από τα όργανα, η οποία μερετήθηκε περισσότερο από τον όμιλο. Πιο συχνά αποκαλείται αυχήν, πιο σπάνια δειρή, και του έσφιγγε ο πολυκέτιντος ημάντας τον απαλό λαιμό, υποδειρήν, στο γάμα 371.